Πάμε στο Τζερμιάδο, ο κύριος Χάρης Κοντογιάννης, ο αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Τζερμιάδων, η Αναγέννηση. Τι κάνετε, κύριε Κοντογιάννη, πώς είστε? Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλά είμαστε, καλά εσείς? Δεν έχει χιονίσει ακόμα εκεί όμως και κάπως προβληματιζόμαστε. Ακόμα, αλλά το κρύο είναι πολύ τσουχτερό. Είναι τσουχτερό, ε? Τι θερμοκρασία έχει τώρα, τι επικρατεί? Αυτή τη στιγμή έχουμε 5 βαθμούς έχουμε. Α, οπότε φαντάζομαι μετά τα μεσάνυχτα πάει στο μείον. Εννοείται. Για πείτε μας λίγο αναφορικά με τις πρωτοβουλίες σας. Είχαμε και τον Άι Βασίλη, ο οποίος μοίρασε δώρα, σωστά? Προχθές τον είχαμε τον Άι με το Ευθύθρο. Μοίρασε δώρα στο λαπτά. Τα ευχαριστηθήκαν τα παιδάκια, δεν το περιμένουμε. Ναι. Είχαμε διάφορες εκδηλώσεις τις τελευταίες ημέρες. Όλα πολύ καλά, όλα πολύ καλά μέχρι τώρα. Κύριε Κοντογιάννη, είναι καλό να προβάλλουμε και όλες αυτές τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις των Δήμων και των πόλεων, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να προβάλλουμε και την προσπάθεια που γίνεται από τέτοιες κοινότητες μικρές, όπως και το Τζερμιάδο και στο Όρο, παίδιο του Λασιθίου. Και πραγματικά κάνετε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εκεί. Η στόχη μας ήταν συγκεκριμένη όταν αναλάβαμε το Συμβούλιο. Είμαστε νέα παιδιά όλοι. Έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τις απαιτήσεις και τους στόχους που πραγματοποιούμε, δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα μια χαρά. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και σίγουρα από την ανταπόκριση του κόσμου αυτό το διάστημα των Χριστουγέννων, σίγουρα θα συνεχίσουμε πάρα πολύ δυναμικά και για άλλες εκδηλώσεις, αλλά και για τα Χριστούγεννα και για του χρόνου και για τις καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, πραγματικά αγαπάμε τον Τζερμιάδο, ειδικά όταν είναι χιονισμένο, αλλά και σε αυτές τις ημέρες. Πολλά μπράβο για τις πρωτοβουλίες σας. Νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι, νέα γενιά η οποία προσπαθεί, ειδικά και μέσα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Ευχόμαστε τα καλύτερα και να συνεχίσετε να χαρίζετε το χαμόγελο σε αυτές τις περιοχές της ενδοχώρας. Πραγματικά θέλουν τη στήριξη όλων μας, κύριε Κοντογιάννη. Είμαστε σίγουροι ότι έχουμε προσφέρει μεγάλη χαρά τις τελευταίες μέρες. Ο στόχος μας είναι αυτός. Προχωράμε και σίγουρα με το καινούριο έτος, αν έχουμε υγεία, σίγουρα, γιατί μόνο με εσύ. Βέβαια. Τους χαιρετισμούς μας. Τα λέμε με το νέο έτος. Να είστε καλά. Να είστε καλά.